στη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο μου στη Θεσσαλονίκη. Ζείτε εκεί μόνιμα? Ναι, ζω μόνιμα εκεί. Είμαστε φίλοι με τον Μανώλη από τότε που ανέβηκε. Η φιλία μας πέρασε από δύσκολα, από εύκολα, από πολλά γλέντια. Τόσα γλέντια που μια μέρα που πήγαμε στο μαγαζί που τραγουδούσε όταν είχε πρωτοέρθει, του ζήτησα ένα τραγούδι και μου λέει αφιερωμένο στην παρέα που εγώ είμαι 25 μέρες εδώ και αυτοί έχουν έρθει 30 φορές. Τόσα γλέντια. Και κάτι που χαρακτηρίζει το Μανώλη και που μου το λέει πάντα και με συγκινεί, ότι η φιλία μας, και αυτό τον χαρακτηρίζει συνολικά, δεν είναι λογιστική, είναι άλγεβρα. Καλό. Καλό. Και αυτό είναι ο Μανώλης. Όλη του η ζωή δεν είναι λογιστική, είναι άλγεβρα. Έτσι, έτσι. Και πάντα υπάρχουν άγνωστοι, ε. Πάντα κυνηγάμε τους αγνώστους, ε. Βέβαια. Του σκύ της ζωής μας. Τους αγνώστους σκύ, λέω. Μιλάς για τον Κώστα τώρα. Τον κύριο Κώστα, ο οποίος μας ήρθε κατευθείαν από την Κατερίνη. Καλησπέρα σας. Κατερίνη. Πώς μας ήρθατε? Είναι επιθεωρητής στα σχολεία Μακεδονίας. Έχει κάνει έρευνες για την παχυσαρκία των παιδιών και έχουν γραφτεί άρθρα κτλ. Είναι περιστεράς, έχει 200 περιστέρια τα οποία πετάει και είναι ένα φαινόμενο. Και βέβαια έχει και ένα, έξω από την Κατερίνη έχει ένα χτήμα, τα αγαπάει με πάθος και τα ζώα και τα πουλιά. Δηλαδή άμα πάει με κουκουβά για το βράδυ και του χτυπήσει ένα καναρίνι, μπορεί και να κλαίει και να τρέχει πρωί χαράματα στο γιατρό να το σώσει. Είναι φαινόμενο, ας πούμε, αγάπης για τη φύση. Και έτσι κι εγώ, ας πούμε, μέσα στο χάος των πόλεων και στο Λαβύρινθο, εκεί τρέχω και ξεκουράζομαι τα Σαββατοκύριακα με τον Κώστα. Βοηθάω κι εγώ εκεί, ταΐζουμε τα τσκότες και τα κουνέλια και τα παπαγάλους και τα... Μπράβο ρε παιδιά, πώς τα καταφέρνετε και κάνετε έτσι τη ζωή σας. Μπράβο σας, μπράβο. Εγώ τον Μανώλη είμαι φίλος του Μανώλη εδώ και αρκετά χρόνια. Θαυμασίας του Νικολόπουλου και κοντοφοριανός. Επισκέπτομαι μάλιστα την γενέτειρα, το Καψοχώρι, η Καψοχώρα, με την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου στο δημοτικό σχολείο. Έχω πάει πολλές φορές. Τον Μανώλη τον γνώρισε το 1993 στην Κατερίνη, όταν έκανε τα πρώτα βήματα συνεργασίας με έναν μουσικό της Κατερίνης, τον Χάρη του Παπαδόπουλο. Στη συνέχεια, ο Μανώλης προσπάθησε να κάνει μια αναπολιτιστικό αντίποδα, έτσι το έλεγε, στην Κατερίνη. Δημιούργησε μια μουσική σκηνή, ένα συγκρότημα μουσικό. Παίζαν στην Κατερίνη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος. Έφερε μια μεγάλη αναστάτωση στα πολιτιστικά δρόμενα της Κατερίνης, αν και ήταν βραχίδια αυτή η προσπάθεια. Γι' αυτό και ο κόσμος της Κατερίνης νομίζω ότι αγαπάει πάρα πολύ τον Μανώλη και τον θεωρεί επίτιμο πολίτη. Ελπίζουμε ότι και οι επίσημες αρχές κάποια στιγμή θα το χρήσουν επίτιμο πολίτη. Επίσης, ο Μανώλης, όπως ξέρετε, έχει γράψει ένα βιβλίο, Το Θεόφιλο Καΐρη. Στην Κατερίνη έχουμε μια οδό που λέγεται Θεόφιλος Καΐρης, οδός Θεόφιλου Καΐρη. Και πιστεύω πως ο Μανώλης θα ήθελε κάποια στιγμή να κάνει μια συναυλία πάνω στον δρόμο του Θεόφιλου Καΐρη και ελπίζω ότι οι αρχές, αν μας ακολουθούν τη στιγμή, να του δώσω αυτή την ευκαιρία. Γιατί ο Καΐρης, όταν επαναστάτησε, πρώτος στα Πιέρια έδωσε τις μάχες ενάντια στους Τούρκους, εκεί πληγώθηκε. Είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία από τις σταθερές που κρατάνε αυτή το Ελλαδιστάν, τέλος πάντων. Και έτσι εγώ ήθελα να ασχολιόμαστε περισσότερο με τις μεγάλες προσωπικότητες παρά έτσι χήμα και τζουβαλάδα τώρα που υπάρχει μια μέσα στην Κατιούσα όλο αυτό το ευτελές πράγμα. Και η φόρμουλά μου είναι να υπερασπίζουμε τη Θεσσαλονίκη απέναντι στην Αθήνα. Να αγαπάω την Αθήνα, από αγάπη το κάνω αυτό το πράγμα, για να μην είδες το σχέδιο του Σουφλιά που επεκτείνεται, δηλαδή σε λίγο η Λαμία θα είναι προάστιο της Αθήνας, θα είναι 15 εκατομμύρια, είναι πρωτοφανές βέβαια, ακόμα και τώρα μισός πληθυσμός να είναι στην Κοτέωσα. Και βέβαια υπερασπίζομαι τις πόλεις έξω από τη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Για να τους δυναμώσω, ας πούμε, να μην αισθάνονται στην Κατερίνη, παραδείγματος χάρη, νιώθουν ότι το τρένο περνάει και πάει στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ένα πέρασμα. Και κάναμε ένα δίσκο, το τρένο φτάνει τελικά στην Κατερίνη, απαντώντας στο δωράκι ότι έφτασε, ρε παιδί μου, εδώ, να πούμε, στην Κατερίνη, που αξίζει, για να μην τρέχουν κάτι Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να ψωνίσουν, να ψωνίζουν από τα δικά τους. Και βέβαια μετά σε ένα χωριό απ' έξω από την Κατερίνη να ενισχύσω το χωριό απέναντι στην Κατερίνη. Τα μικρά δηλαδή να τα ενισχύουμε, έτσι. Τα κεντρομόλα και τα φυγόκεντρα. Πολύ ωραία. Παιδιά, πάμε να πούμε και ένα τραγουδάκι, πώς το βλέπετε? Γιατί έχουμε τραγούδια απόψε εκπληκτικά. Θα ακούσουμε και μερικά καινούργια. Τι? Για να την άξουμε και το κέφι. Και τα κρυκτικά. Είπαμε, έφερε τα κρυκτικά ο Ρουσέτος. Άντε στην υγεία σας μια κιναρίτσα. Να είστε καλά. Στην κιναρίτσα μας, τα κρασάκια μας. Ρουσέτος στην υγεία σου. Και το Σβορονόφ στο τέλος, παιδιά, μην μπερδευτείτε. Στην υγεία σας. Βίβα λοιπόν, να είστε καλά.
Γεια, γεια μας. Γεια σας, κοπέλα μου. Βίβα, βίβα, βίβα. Γεια μας, να είμαστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Ρουσέτο. Γεια σας, Ρουσέτο. Μαρκέλα, πρόσχε το Ρουσέτο. Γεια σας. Γεια μας. Έλα, πούμε κανένα τραγούδι, πώς το βλέπετε. Ποιος σας σκοτεί. Ο Τσέρτος, μάλιστα. Βάλετε ένα... Γυρνάνε οι Ιταλικές στην Αθήνα. Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στην αγορά. Ό,τι ψάχνεις στη ζωή να βρεις ξεκινά. Στροφές αυτού του γνωστού. Δυο γενιές κανένες πίσω δυστυχώς. Κι η Αθήνα μια μητροπολή του μαθού. Σ' έχω δει πολλές φορές να τριγυρνάς στο ακούς το Φέδωνα εδώ, εμένα, άσωσα, ο Φέδωνας είναι, Φέδωνας ο Φέδωνα. Λοιπόν, τι ακούσουμε τώρα, τι ακούσουμε. Θα ακούσουμε τώρα του Μάρκου ένα τραγούδι καινούριο, το πρώτο, το μπάσιμο σε αυτόν τον κύκλο των τραγουδιών, το 17 που έχει το CD, λέγεται του Μάρκου και ας κάνω μια μπλόφα στον εαυτό μου ότι η Μανώλη κάνει τη στροφή στο λαϊκό τραγούδι. Και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή να ακολουθήσουμε πάλι τη γραμμή του Μάρκου για να ξανάρθουμε να στανιάρουμε. Το προηγούμενο τραγούδι Ιταλικές λοιπόν, το οποίο στην αρχή εγώ όταν τ' άκουσα είπα Χρήστο μην το βάλουμε αυτό γιατί ξανά Χρήστο μου φαίνεται. Κάτι δεν πήγε καλά. Λέει η γυναίκα του Χρήστου, έλα ρε Μανώλη για μένα βάλτε το. Λοιπόν το βάλαμε λοιπόν για την Τασούλα, του το αφιερώσαμε. Οπότε θα ακούσουμε αυτό του Μάρκου ας πούμε. Πάμε του Μάρκου. Μαέστρο, μπορείς τώρα. Όλοι κάνε τη στροφή και πάρε την τη στροφή στο λαϊκό τραγούδι. Αυτό μονάχα έχει ζωή, το άλλο είναι φιλούδι. Αν
λυκάνε τους πρώτους στο λαϊκό τραγούδι. Είναι λαός, είναι λαός, να το ξανασκεφτούμε αν δεν θα βγει συμπέρασμα. Διότι εγώ σας αγαπώ κι ας γράφω μόνοι πρωτοπό. Σαν το Μαρκό το σοφό, εγώ να το φιλοσοφώ, μ' αυτά που λένε αλήθεια. Μ' αυτά που λένε για το καημό, μ' άλλα κολοκύθια. Όσαν το Μάρκο το σοφό, μ' αυτά που λένε αλήθεια. Είναι λαός, είναι ναός, να το ξανασκεφτούμε κι αν δεν θα βγει συμπέρασμα. Εγώ σας αγαπώ κι ας γράφω μόνοι πρωτοπό. Γιατί εγώ σας αγαπώ και ας γράφω με όμικρον το πω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Έτσι έγραφε ο Μάρκος. Ναι. Το σ' αγαπώ με όμικρον. Πολύ καλό. Κάνουμε μια αναφορά στο Μάρκο γιατί είναι η απαρχή μας, τέλος πάντων. Και παίρνουμε κουράγιο από το βάθος της σκέψης του και του ταλέντου του. Πάμε να συνεχίσουμε με τη Γιωτούλα. Γιώτα Νέγκα, παρακαλώ. Όλα σε θυμίζουν. Για στερνή